Μια αγκαλιά γεμάτη αγάπη. Αυτός είναι ο καλύτερος τίτλος που θα μπορούσε κανείς να δώσει στο φιλανθρωπικό σωματείο που δραστηριοποιείται τα τελευταία 23 χρόνια στο Ρέθυμνο. Ο Σύλλογος Αγάπη ιδρύθηκε το 1987. Ήταν πριν ένα πρόγραμμα άτυπης λειτουργίας της ΧΕΝ Ρεθύμνης που περιέθαλψε παιδιά με νοητική στέρηση και διάφορες αναπηρίες. Το 1987 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αγάπη και παρέλαβε αυτό το πρόγραμμα και δουλεύει μέχρι σήμερα. Στεγάζεται στον Τίμιο Σταυρό, σε κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνου και φέτος φροντίζει 20 συνολικά άτομα με νοητική στέρηση. Είναι ένα ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο και περιθάλπει και ασχολείται και έχει αγκαλιάσει παιδιά στην παλαιότερη εποχή και τώρα ενήλικες με νοητική στέρηση και άλλες ελαφρές αναπηρίες σωματικές. Με μόνιμο προσωπικό 4 άτομα και ακόμα 4 εθελοντές έχει καταφέρει να προσφέρει στους ενήλικες αυτούς αλλά και στις οικογένειές τους μια μεγάλη αγκαλιά. Μια αγκαλιά συναισθηματική, ψυχαγωγική, δημιουργική. Το Ρέθυμνο έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια πολλά χρόνια τώρα και πραγματικά στηριζόμαστε απάνω στο Ρέθυμνο για να δουλέψει το πρόγραμμα τούτο. Η προσπάθεια και η δουλειά μας είναι πραγματικά αντάξια της εμπιστοσύνης των ρεθυμιωτών. Η Γκρεκοτέλ, που κάνει κάθε χρόνο αυτό το πρόγραμμα, μας στηρίζει με ένα αρκετά οικονομικό ποσό, καλό, ιδίως 20-22.000 ευρώ το χρόνο. Οι καινούργοι συνεργάτες που ήρθαν και εθελοντές, προχθές που βρεθήκαμε στην εκδήλωση αυτή την Κυριακή, ήταν η ομάδα των καρναβαλιστών οι Ανεμόμυαλοι και αυτοί δουλέψανε πάρα πολύ για την επιτυχία της βραδιάς. Και οικονομικά βέβαια ό,τι έσοδα έχουν όλα θα έρθουν εδώ. Και έχουμε και από ιδιώτες αρκετές προσφορές τώρα. Ένα σωματείο που ζει και αναπνέει μόνο από την αγάπη, από την προσφορά και την ευαισθησία του κόσμου, απλών πολιτών, αλλά και αρχών και φορέων, που στέκονται διαρκώς στο πλευρό τους, διοργανώνοντας εκδηλώσεις, τα έσοδα των οποίων πηγαίνουν στο φιλανθρωπικό σωματείο Αγάπη. Ήδη το Ρέθυμνο, με το που μαθεύτηκε ότι ο Σύλλογος Αγάπη αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, στάθηκε πάρα πολύ κοντά μας. Πραγματικά πολύ κοντά μας. Έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά μας τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε με την κατάσταση που έχουμε δημιουργήσει τώρα, με το λιγότερο προσωπικό, με περιορισμένα διάφορα έξοδα, ας πούμε, μπορούμε να λειτουργήσουμε σταθερά. Ελπίζουμε σε μια καλύτερη ανάκαμψη. Τα προγράμματά μας είναι ψυχολογική στήριξη και στα παιδιά και στις οικογένειές τους, προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση όταν έχουμε ομάδα που μπορούν να κάνουν επαγγελματική κατάρτιση και να βγουν στην αγορά εργασίας όπως έχουν βγει παλιά αρκετά παιδιά, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και απασχόληση πολύ. Η κυρία Ιωάννα Χρυσού, διευθύντρια και πιστή φύλακα στα τελευταία 27 χρόνια των παιδιών, εισπράττει, όπως λέει, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, ικανοποίηση μόνο και μόνο βλέποντας τα παιδιά απλά να χαμογελούν. 20 άτομα μεταφέρονται καθημερινά με πούλμαν ή ταξί στον Τίμιο Σταυρό, εκεί όπου τα παιδιά μαθαίνουν όχι μόνο να αυτοεξυπηρετούνται, αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια αγγειοπλαστικής, ανθοκομικής, χειροτεχνίας. Αναπτύσσουν δραστηριότητες και νιώθουν περήφανα που μπορούν και αυτά να προσφέρουν. Είναι ένα πρόγραμμα ζωής για τα παιδιά, για τα άτομα, λέμε για τους εκπαιδευόμενους μας. Είναι ένα πρόγραμμα ζωής. Νιώθουν σαν το σπίτι τους, αγαπούν πάρα πολύ τους δασκάλους τους και είναι κοινωνικότατα πλάσματα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ να περάσει μια μέρα που δεν θα έρθουν, είτε γιατί τυχαίνει να είναι λίγο αδιάθετα, είτε τυχαίνει να υπάρχει μια αργία, ας πούμε, και δεν έρχονται και δυσανασχετούν πραγματικά. Αγκάθι όμως για το Σύλλογο Αγάπη αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια το στεγαστικό, αφού το κτίριο έχει κριθεί ακατάλληλο στη διάρκεια στατικού ελέγχου και κρίνεται απαραίτητη είτε η μεταστέγασή του σε άλλο κτίριο στους Αρμένους, το οποίο όμως δεν είναι ακόμα έτοιμο, είτε απαιτείται η άμεση αποκατάσταση του προβλήματος με τις απαραίτητες εργασίες.